Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, είναι κρίσιμα, αλλά δικαιοσύνη παντού. Χωρίς δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Και δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη σημαίνει ενίσχυση των λειτουργιών της, μα πάνω απ' όλα της ανεξαρτησίας τους. Με ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης της δικαιοσύνης με τους πολίτες. Δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη σημαίνει επιτάχυση της απονομής της, ψηφιοποίηση και βελτίωση των υποδομών της. Σημαίνει όμως και κόψιμο του ομφάλιου λόρου ανάμεσα στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία. Πριν από λίγες μέρες, σε μια συνέντευξή μου σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, με ρωτήσανε, δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Σημαίνει ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και απάντησα, όπως η πολιτική δεν είναι ο Τσίπρας, όπως η δημοσιογραφία δεν είναι ο Πρετεντέρης, αυτός ήταν δίπλα μου, έτσι και η δικαιοσύνη δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου η δικαιοσύνη. Υπάρχουν εκεί έξω δεκάδες, εκατοντάδες έντιμοι δικαστές. Αυτούς θέλουμε να στηρίξουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε, σε αυτούς θα δώσουμε χώρο, με αυτούς θα σπάσουμε το απόστημα της εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Με αυτούς θα στήσουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης ξανά, το αίσθημα της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.